Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει η μονιμοποίηση των εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου. Αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Τύρης Κωστόπουλος, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν είναι απαραίτητη η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η υπογραφή της σχετικής πράξης θα γίνει δια της μεθόδου της περιφοράς. Όπως είναι γνωστό, την απόφαση για τη μονιμοποίηση των εκτάκτων εξήγηλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μιλώντας στη συγκέντρωση της Καβάλας, και το μέτρο αφορά 46.000 έκτακτους υπαλλήλους του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλων δημόσιων οργανισμών. Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια της χώρας ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι ότου υπογραφούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Σε συνάντηση που είχαν σήμερα εκπρόσωποι του κλάδου με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Αντώνη Ντεντιδάκη, δόθηκε υπόσχεση ότι θα ρυθμιστεί με υπουργική απόφαση το ασφαλιστικό τους θέμα. Όπως είναι γνωστό, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου το περασμένο Σάββατο στην Καβάλα δήλωσε ότι η εκκρεμότητα για τους υπαλλήλους των λιμανιών θα ρυθμιστεί με υπουργική απόφαση, η οποία στη συνέχεια θα κυρωθεί με νόμο. Κύκλοι της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας χαρακτηρίζουν ως εμπεγμό τη ρύθμιση που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και αναφέρουν ότι το 1985, παραμονές εκλογών, η κυβέρνηση είχε εκδώσει υπουργική απόφαση με την οποία καθιέρωνε τα 35 για τον υπολογισμό των συντάξεων. Αυτή η υπουργική απόφαση, αναφέρουν οι κύκλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δεν ίσχυσε ποτέ αφού δεν υπήρχε νόμος της Βουλής. Απαντώντας στην ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής. Αντί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να πάρει θέση πάνω στις ουσιαστικές ρυθμίσεις που αποφάσισαν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση σε θέματα που αφορούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες και για τα οποία κατατέθηκαν σχετικές διατάξεις προημερών στη Βουλή και των οποίων την ψήφισε ματέωσε η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί στην ουσία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με αυτή τη μέθοδο να εμποδίσει την άμεση λύση των προβλημάτων αυτών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, συνεχίζει ο Υπουργός Οικονομικών, επικαλείται σαν προηγούμενο την έκδοση υπουργικής απόφασης το 1985 που ρύθμισε συνταξιοδοτικά θέματα και που κάλυψε με νόμο η κυβέρνηση στη συνέχεια, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι η ρύθμιση θεμάτων με υπουργικές αποφάσεις που κυρώνονται με νόμο είναι μια συνηθισμένη πρακτική που εφαρμόζεται από δεκαετίες τώρα. Αρκεί να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κύρωσε με νόμο δεκάδες αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας που εφαρμόζονταν από το 1974 και μετά και που δεν είχαν κυρωθεί επί αρκετά χρόνια και ότι στη διάρκεια της θητείας των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ εκδόθηκαν κατά καιρούς όμοιες αποφάσεις που ρύθμιζαν διάφορα ουσιαστικά θέματα και που κυρώθηκαν με νόμους εκ των υστέρων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Τύρης Κωστόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση ποια είναι η θέση της κυβέρνησης απέναντι στις επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη δήλωση του Πρωθυπουργού στην Καβάλα σχετικά με τη ρύθμιση της εκκρεμότητας των εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου, απάντησε. Τόσο η Νέα Δημοκρατία, που με την πρακτική της τάχθηκε σαφέστατα κατά της ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματος των εκτάκτων, όσο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να αφήσουν τις υπεκφυγές μικροκομματικής σκοπιμότητας και να πάρουν επιτέλους θέση. Είναι υπέρ των 46.000 εργαζόμενων ή όχι? Θα συνεχίσουν να παίζουν με την αγωνία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών ή θα ακολουθήσουν την ξεκάθαρη στάση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου? Ας μιλήσουν ανοιχτά με ένα δεσμευτικό ναι ή όχι. Αυτό ζητά να μάθει ο λαός. Τίποτε άλλο. Χωρίς αντικείμενο θα ήταν η συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο Κοσκοτά μετά τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος για τη λήξη των εργασιών της Συνόδου της Ολομέλειας της Βουλής. Αυτό τόνισε απόψε στην τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Δημήτρης Παχορόπουλος, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή μετά το κλείσιμο της Βουλής δεν υφίσταται και νομικά. Το ανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής για να τεθεί στο αρχείο. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας της Επιτροπής εξέφρασαν την ευχή η νέα Βουλή να συστήσει καινούργια Επιτροπή, η οποία θα συμπληρώσει το ανακριτικό έργο για την έκδοση πλήρους και ολοκληρωμένου πορίσματος. Την αποφυλάκηση του Γενικού Διευθυντή του ΟΤΕ Θεοφάνη Τόμπρα πρότεινε ο Εισαγγελέας Ευετών Διονύσης Παΐζης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 22 σήμερα το μεσημέρι σε απόσταση 180 χιλιόμετρων δυτικά της Αθήνας με επίκεντρο τον Πατραϊκό κόλπο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ακολούθησαν αρκετές μετασεισμικές δονήσεις κάτω των 4 βαθμών όμως. Από το σεισμό δημιουργήθηκαν μικρορογμές σε 7 παλές κατοικίες στην Πάτρα. Το απόγευμα έφτασε στην Πάτρα συνεργείο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
650 αρδευτικά έργα για την άρδευση 3,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων εκτελούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας Γιάννης Ποτάκης, ο οποίος εγγενίασε σήμερα στη Ρόδο το φράγμα Απολακιάς, το οποίο στήχησε πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές. Οικονομική ενίσχυση 3.037 δραχμών κατά στρέμμα θα πάρουν φέτος οι παραγωγοί σκληρού σιταριού έναντι 2.147 δραχμών που πήραν πέρυσι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργού Γεωργίας Γιάννη Ποτάκη, οι συνολικές ενισχύσεις τις οποίες θα εισπράξει η χώρα μας από την ΕΟΚ για το σκληρό σιτάρι θα ανέλθουν για τη φετινή παραγωγή σε 15,2 δισεκατομμύρια δραχμές έναντι 9,5 δισεκατομμυρίων της προηγούμενης καλλιεργητικής περίοδου. Εξάλλου, από αυτή την περίοδο, στο σύστημα των ενισχύσεων σκληρού σταριού υπάγεται ολόκληρη η περιοχή Θράκης. Το έργο της Αλουμίνας στη Θύσβη Βιωτίας προχωρεί με κανονικό ρυθμό, ώστε να λειτουργήσει στις αρχές του 1992, όπως έχει προγραμματιστεί. Αυτό διαπιστώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε στο Υπουργείο Βιομηχανίας μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Κώστα Παπαναγιώτου και του Σοβιετικού Υφυπουργού Μεταλλουργίας Ιγκόρ Προκόφοφ. Ο κύριος Παπαναγιώτου, μιλώντας σήμερα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου, επισήμανε ότι η επιχείρηση πραγματοποίησε το 1988 κέρδη 6,8 δισεκατομμυρίων δραχμών, αποδίδοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά μέρισμα στο δημόσιο. Στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠ προείδρευσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης και παραβρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας, Αδαμάντιος Πεπελάσης, μιλώντας σήμερα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, χαρακτήρισε την επίδοση της τράπεζας κατά το 1988 εντυπωσιακή σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μεγεθών του ισολογισμού της, τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας της και την τοποθέτησή της εναντί των αγορών. Από το πρωί αρχίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, το οποίο εφαρμόζεται φέτος ένα μήνα νωρίτερα λόγω της υψηλής για την εποχή θερμοκρασίας. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιώργου Γεννηματά, τα καταστήματα από αύριο και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα λειτουργούν τρεις ημέρες με συνεχές και τρεις με διακεκομένο ωράριο. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο τα εμπορικά και τα καταστήματα τροφίμων θα είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 8.30 το βράδυ. Τα κρεοπολία θα είναι ανοιχτά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 7.30 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και την Παρασκευή από τις 7.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Σε υψηλά επίπεδα κοιμάνθηκε σήμερα η ατμοσφαιρική ρήπανση στην Αθήνα. Για αύριο αναμένεται να επικρατήσει η ίδια κατάσταση. Μια πολύ σύντομη ματιά στις εξωτερικές ειδήσεις. Η επίσκεψή μου στην Κίνα σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις σινοσοβιετικές σχέσεις που είχαν διαταραχθεί εδώ και 30 χρόνια και που τώρα βασίζονται στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές των διακρατικών σχέσεων και της καλής γειτονίας. Αυτό τόνισε ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχάηλ Γκορμπατσόφ αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις δύο πλευρές είναι μεταξύ άλλων οι σινοσοβιετικές μεθοριακές διαφορές, τα εκκρεμή ζητήματα του Βιετνάμ και της Καμπότζης, καθώς και θέματα διμερούς οικονομικού ενδιαφέροντος. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η απεργία πείνας χιλιάδων φοιτητών στην πλατεία Tian Anmen με αίτημα τις άμεσες πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Λόγω των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων των φοιτητών, δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο από τον Μιχάηλ Γκορμπατσόφ η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των ηρώων του λαού, όπως προβλεπόταν αρχικά. Τέλος, άρχισε σήμερα η αποχώρηση από τη Μογγολία 200.000 σοβιετικών στρατιωτών, επί συνόλου μισού εκατομμυρίου, που σταθμεύουν στη μεθοριακή γραμμή Μογγολίας-Κίνας. Τις χθεσινές εκλογές στην Αργεντινή κέρδισε, όπως άλλωστε αναμενόταν, το Περονικό Μέτωπο της Λαϊκής Ενότητας και ο ηγέτης του, Κάρλος Μένεμ, είναι ο διάδοχος του Ραούλ Αλφονσίν στην Προεδρία της χώρας. Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, ο Κάρλος Μένεμ εξασφαλίζει ποσοστό 48,1% και 315 εκλέκτορες σε σύνολο 600. Εξελέγει σήμερα το νέο συλλογικό Προεδρείο της Ιουγκοσλαβίας. Ο επικεφαλής του Προεδρείου, με θητεία μόνο ετή, είναι ο Γιάννες Ντρόβσεκ, 39 ετών, από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, η οποία αμφισβητεί την παραδοσιακή πορεία του Ιουγκοσλαβικού σοσιαλισμού.
Μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία στο νέο 24ωρο, η οποία μάλιστα πτώση θα συνεχίσει Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι ώστε η θερμοκρασία να επανέλθει στα κανονικά της για αυτή την εποχή επίπεδα. Στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό στην Νοτιοανατολία, το οποίο καθώς κινείται βραδέως προς Ανατολάς, θα προκαλέσει από Τετάρτη βασικά τοπικά καιρικά φαινόμενα, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες υπηρετικές περιοχές, βασικά τις θερμές ώρες σήμερας. Ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και βαθμία πτώση. Για την Τρίτη, λοιπόν, στην Δυτική Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα στα βορειοδυτικά θα είναι περισσότερες και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες παροδικές βροχές, κυρίως στις θερμές ώρες σήμερας. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Η άνεμη θα είναι δυτική, νοτιοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη και η θάλασσα όλα τα πελάγια θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στα παιδινά υπηρετικά μεταξύ 14 και 30 βαθμών, ενώ στα παράκτη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς μικρότερη. Στην νησιωτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 27 βαθμούς. Για την περιοχή της Καλαμάτας προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η άνεμη θα είναι νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 23 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής, για το νέο 24ωρο, προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Η άνεμη θα είναι νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 30 βαθμών Κελσίου. Και για το νομό Θεσσαλονίκης, προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 24 βαθμών Κελσίου. Θα παρουσιάσει δηλαδή και εκεί μια μικρή πτώση. Για τον καιρό τώρα της Τετάρτης, αρχικά προβλέπεται να είναι σχεδόν αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, το μεσημέρι όμως και το απόγευμα, λόγω αστάθειας στις κεντρικές και βόρειες υπηρετικές περιοχές, αλλά και στις υπόλοιπες υπηρετικές, θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και θα εκδοθούν λίγες πρόσκαιρες βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, που αργότερα στα ανατολικά και ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο θα γίνουν μέτρη μέχρι και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και νέα μικρή πτώση. Αυτά για τον καιρό. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.